Το νομοσχέδιο έκτρωμα είναι το ποτήρι που ξεχύλισε. Γιατί στόχος είναι το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών πεδίων, τόσο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όσο και με την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Εμβαθύνεται λοιπόν τις αναδιαρθρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων στην κατεύθυνση ταχύτερης επιχειρηματικής λειτουργίας και στην ανώτατη εκπαίδευση. Είσαστε η κυβέρνηση εξολοθρευτής του δημοσίου και δωρεάν χαρακτήρα στην ανώτατη παιδεία, γιγαντώνοντας τους ταξικούς φραγμούς. Φέρνετε νέο χτύπημα και εμποδίζετε τα παιδιά του λαού στο δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο όσοι έχουν λεφτά, όταν ξέρουμε ότι το 72% των οικοκυριών κόβουν ακόμα και από τα τρόφιμα. Δίκαια τα μεγάλα μαζικά συλλαλητήρια που σας πονάνε. Γι' αυτό και τα αποκαλείτε μειοψηφίες, ομάδες φοιτητών. Φοβόσαστε. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε για να το αντέξετε. Πάνω από 100 φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν το αυριανό πανελλαδικό συλλαλητήριο και θα είναι μαζί εκπαιδευτικοί και γονείς και θα είναι πολύ μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι φτιάξατε όλες οι κυβερνήσεις και χρησιμοποίησατε εργαλεία υπονόμευσης του δημοσίου και δωρεάν πανεπιστημίου και προωθήσατε μορφές ιδιωτικοποίησης οικοδομώντας το πανεπιστήμιο επιχείρηση. Το βιώνουμε και στα πανεπιστήμια και στην έρευνα με τις πατέντες τεχνοβλαστούς. Νεοφύσεις επιχειρήσεις, συμπράξεις με επιχειρήσεις, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων και άλλα. Τα είπε πολύ αναλυτικά πριν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο σύντροφος ο Κουτσούμπας. Τα χτίσατε βήμα-βήμα. Όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Και τώρα σκίζετε τα ημάτιά σας. Υποκρινόσαστε. Υλοποιήσατε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από τη Λευκή Βίβλο για την εκπαίδευση και αναπτύσσοντας την αντιδραστική στρατηγική τους με το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σήμερα τι κάνετε? Βάζετε όλο το πλαίσιο και φαίνεται στα άρθρα του τερατουργήματός σας ώστε τα δημόσια πανεπιστήμια να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά σαν επιχειρήσεις και ετοιμάζεστε για γενίκευση των διδάκτρων. Ήδη δίδακτρα έχουν τα περισσότερα μεταπτυχιακά, εξάλλου η πρόβλεψη για φίτηση στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων με δίδακτρα για λόγλωσσους βασίζεται στην κοστολόγηση των σπουδών. Όταν οι ανάγκες κοστολογούνται, μας επιβάλλουν στη συνέχεια να τις πληρώνουμε. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθούν πανεπιστήμια τύπου ΣΔΙΤ. Αυτό σημαίνει δίδακτρα από την άλλη πόρτα. Ωστόσο, η προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των πανεπιστημίων στοχεύει στη συρρήκνωση της κρατικής χρηματοδότησης των δωρεάν παροχών για τους φοιτητές και φυσικά οδηγεί στην αναζήτηση εσόδων μέσω επιχειρηματικής δράσης, ευελιξία ΕΛΚΕ, ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΔΕΠ, μείωση χρηματοδότησης των πανεπιστημίων μέσω αντικειμενικών κριτηρίων κατά 10%. Αποτέλεσμα. Το σημερινό επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που είναι έξω από τις ανάγκες των φοιτητών θα γιγαντωθεί. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα χρυσοπληρώνουν τις σπουδές τους. Μπαίνουν οι βάσεις για γενίκευση διδάκτρων στα προπτυχιακά εξάλλου. Όλα αυτά καταμαρτυρούν τα ίδια τα νούμερα. Οι οικογένειες χιλιάδων φοιτητών πληρώνουν με εκατοντάδες εκατομμύρια για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χιλιάδες
χαμένες θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια πανεπιστήμια και δραστική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης. Έτσι, οι διδάσκοντες και ερευνητές μετατρέπονται σε κυνηγούς προγραμμάτων και κονδυλίων. Ταυτόχρονα κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές εργασίας και η μερική απασχόληση για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Αλλά και το ένα δις που επαναλαμβάνουν συνεχώς οι κυβερνητικοί βουλευτές. Α, δεν πάει ούτε για σύντηση, ούτε για καθηγητές, ούτε για δωρεά στέγαση, ούτε για αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών και υποδομών των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Πάει στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής λειτουργίας για έρευνα κατά παραγγελία επιχειρήσεων, συμπράξεις ΑΕΗ και επιχειρήσεων με βιομηχανικά διδακτορικά, για υποδομές κλειστές στους φοιτητές που θα χρησιμοποιούνται για μαρκαρισμένη έρευνα και εκατοντάδες εκατομμύρια σε κατασκευαστικούς ομίλους και εργολάβους για εστίες μέσος ΔΙΤ, όπου οι φοιτητές θα πληρώνουν ενίκιο. Βρέχει λοιπόν εκατομμύρια ευρώ για όσα προγράμματα έχουν τη σφραγίδα της επιχειρηματικότητας και ψίχουλα για τις λαϊκές ανάγκες. Να γιατί όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η διαχρονική πολιτική όλων όσοι έχουν κυβερνήσει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΣΑ, γι' αυτό δεν μπορεί να δώσει καμία απάντηση και λύση πραγματικά στα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιθέτως, τα αναπαράγει και τα διευρύνει. Οι αντιδράσεις φοιτητών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών είναι δίκαιες. Φυσικά, η απόρριψη του νομοσχεδίου δεν σημαίνει υπεράσπιση της σημερινής κατάστασης του Πανεπιστημίου. Αντιθέτως, φοιτητές και το κίνημά τους διεκδικούν πτυχία με αξία που να εξασφαλίζουν δουλειά στο αντικείμενο σπουδών με δικαιώματα. Οι μορφωτικές ανάγκες των πολλών μπορούν να βρουν ικανοποίηση και διέξοδο στην πάλη για μια εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, πραγματικά αναβαθμισμένη, που το κριτήριο του κέρδους των λίγων θα ανήκει στο παρελθόν και στο επίκεντρο της κοινωνίας θα τεθεί η κοινωνική ευημερία και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση όλων των αποφύτων. Γι' αυτό πάντα επίκαιρο και κοινωνικά αναγκαίο είναι η σύγκρουση να έχει στόχο την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και εκμετάλλευσης. Ωστόσο, και οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία για την απόρριψη αυτών που στηρίζουν την εμπορευματοποίηση των αναγκών μας, ενισχύοντας το ΚΚΕ.